Listo hanno gli Ocean, Coopers, Global Negra. Στο 9-2 οι υπερδούχοι, στο 6-5 οι φιλοξενούμενοι. Οι υπερδούχοι πραγματοποιούν μια εξαιρετική χρονιά, το ρεκόρ μιλάει από μόνο του. Στην διατρής, μπάλα στο σίδερο. Από την άλλη, έχουμε τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι είχαν ρεκόρ 5-1. Έχουν πετύχει 5 συνεχόμενες νίκες, έχουν πάει στο 6-5. Λευτό Γιάννης, θα στοχίσει. Και σήμερα έχουν ένα δυνατό τεστ. Να δούμε, τεστάρουν τις δυνατότητες τους να εκμεταλλευτούν το αγωνιστικό momentum στο οποίο βρίσκονται. Και γιατί όχι, να βάλουν δύσκολα στους γηπεδούχους, οι οποίοι αν κερδίσουν και απόψε είναι ήδη από τα φαβόροι για άνοδο οι Coopers. Έχουν καλή ομάδα. Για 2, επιθετικό rebound, λεπτό Γιάννης. Θα γίνει το λάθος, ο Λιώκας ακόμη θα κλέψει την μπάλα. Δεν θα τελειώσει την φάση, θα κλείσει το foul. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Τέσσερα. Θα παραμείνει. Thank you.
λέω λάθος, και για να δούμε αν οι φιλοξενούμενοι θα φέρουν το παιχνίδι στο πόντο. Θα το κάνουν. Και το φάουλ έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Στέκεται πάρα πολύ καλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Πιστοποιεί την πολύ καλή της αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ίσως από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της κατηγορίας βάση ρεκόρ. 2-2. Ευχαριστήσουν. Θα μπουν σε θέση οδηγού για πρώτη φορά στο παιχνίδι, 18. Μάλλον στο σίδερο. Γιάννη, 12-18 στο συν 4 παρακαλώ. Να λοιπόν που η Λοβέλα έχει βάλει πολύ δύσκολα στους Hoopers, για να δούμε τι μας επιφυλά στη συνέχεια. Τέλος time out.
Η απαραίτητη στρατηγική του έφυγαν κατεύθυνση στους δύο πάγκους. Οι Οράνοι δεν θα βρουν στόχο, θα ανανεώσουν την επίθεσή τους. Ο Σιδέρης θα εξορμήσει προς την αντίπαλη ρακέτα. Θα στοχίσει, ναι, επιθετικό rebound, ούτε τώρα. Μάλιστα. Ήταν πρώτο. Εκτέτωσα την Λοβέλα, ήταν μεταξύ φοράς και αυτασίας. Ήταν τότε που χάνατε ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Και βλέπω μια ομάδα μεταμορφωμένη προς το πολύ καλύτερο και προς ένα καλύτερο Σιδέρης. Είναι ξεκάθαρο, τους έχουν εκνευρίσει. Ας το συγκρότη. Σιδέρης είναι τρομερά εκνευρισμένος, θα πρέπει να ερεμήσει. Βρισκόμαστε μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 19. Ο Άρης θα κάνει το λάθος. Λόγκα για δύο, η μπάλα στο σίδερο. Το rebound από τον ίδιο. Δεν θα καταφέρει που κάτι. Μιχάλης θα υποπέσει στο φάουλ. Ζητάει αυτούς τους πυλούς να ανέβουν πάνω για να δώσουν τα σκριν. Το Γιάννης Γρηγορόπουλος αστόχησε από τα 5 μέτρα, το 19 θα παραμείνει για 2, άστοχο από τον Τσουκάτο. Από τον το νούμερο 6 των Hoopers. Μιχάλης θα καταρρίσει την υπόθεση rebound, θα πάρει και το foul. 59 δευτερόλεπτα. Παραμένει
Για να δούμε αν έχει τώρα να περάσουν και πάλι μπροστά. Δεν θα τα καταφέρουν σε πρώτο χρόνο. Ναι, επιθετικό rebound. 13-14. Κυριακόπουλος θα βάλει μπροστά την ομάδα του στο σύν 1. Σταθείς. Καλά του και φάουλ, όχι, παρά λίγο θα μπορούσε. Απλά ώρα θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Παρά λίγο. 13-14. Σκορ πρώτου δεκαλέπτου, περισσοσύν 1. Λοιπόν, το δεύτερο δεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε.
το παιχνίδι είναι κλειστό. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να ξεφύγει στο σκορ. 15-17. Σιδέρης θα πάρει την εσωτερική. Δεν θα βρει διάδρομο. Λιώκας θα προσποιηθεί. Την μπάλα στο Σιδέρη. Στο Τζουκάτο, συγγνώμη. Ποιο σα στόχησε. Ο ένας είναι δεξιόχειρας, ο άλλος αριστεροχειράς. Θα χάσει ένα φαινομενικά πολύ εύκολο καλάθι. Το 16-17 θα παραμείνει. Βάλα χαμηλά στο σοδέρι. Συνεχείο πάνω του. Δεν τα καταφέρει να σκοράρει. Το χέρι για πέκτη να περάσει εκτός. Θα αποφέρει καρπούς, 16-19. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Τέσσερα και 28 για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Γερασιμόπουλος δεν κατάφερε να πει στην μπάλα στο καλάθι. Η ενέργεια ήταν κακή. Η εκτέλεση επίσης. Σιδέρης θα αφήσει με το αριστερό. Δεν τα καταφέρει. Αποτύχει το καλάθι. Ουσιαστικά δεν του έκανε το χαντέρι μπάλα. Απλά ώρας. Μια φορά λέει έφυγα προς το καλάθι, άστο. Ο Γορόπουλος θα πάρει το φάουλ. Το νούμερο 13 του Γεωργόπουλο. Είπε στη 10 δευτερόλεπτα τώρα ο Γορόπουλος θα προθες. Θα δει το σπαθί. Δεν θα συνεργαστεί με τον Λιμέρη, έπρεπε να κόψει πιο βαθιά. Η μπάλα πήγε πιο γρήγορα από τον παίχτη. Ο
συνέχεια από το νούμερο 24 της Νοβέλα. Ο γύρος απλά ώρα. Το 19. Το παιχνίδι και πάλι στον πόντο. Είπαμε, έχουν βάλει δύσκολα. Καλάθι. Από τον Άγγελο. Ο Τζανατά. Στα νοτά, συγγνώμη. Καπλαούρας. Παραμίκο το λάθος. Γερασιμόπουλος. Δεν θα ξεχίσει, παραμένει το 18-21, η μάχη καλά μένεται. Εντεύουμε σιγά σιγά από τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Συμπέρασε πάει μέχρι μέσα και προπέσει επιθετικό φάουλ. Άμυνα. Γρηγορόπουλος σαν αδειάστηκε. Βέβαια κανείς δεν ακολούθησε τη φάση. Σιδέρης για τρεις. Ούτε τώρα. Τον έχει πουλήσει μία-δύο φορές η μπάλα. Αυτό του έχει προκαλέσει εκνευρισμό. Και φαίνεται στο παιχνίδι του. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Στοχίσει έξω από τη γραμμή των 6.75 και θα βάλει την ομάδα του μπροστά 23-21 στο συν 2. Είναι το κλείψιμο από τον Γερασιμόπουλο, εκπληκτική Λοβέλα Νέγκρα και σε αυτό το παιχνίδι. Η άμυνα που πάει κόκαλα, έχουν δεχτεί μόλις 21 πόντους από μια ομάδα με σπουδαίο επιθετικό ταλέντο. Τους έχει περιορίσει, τους έχει βάλει δύσκολα, τους έχει χαλάσει το μυαλό. Προηγούνται 2 πόντους. Ο Γρηγορόπουλος είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών και έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά που χωρίζει δύο ομάδες. Θα το κάνει, 24-21. Άστοχο στη δεύτερη. Γίνει το λάθος. Πρέπει να το κάνει ο Γρηγορόπουλος. Μέσα! 27-21, εκπληκτικός. Εξαιρετικός. Κύριος Γρηγορόπουλος έξω από τη γραμμή των 6.75, τέλος ημιχρόνου, στο συν 6 Λοβέλα Νέγκρα. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η Λοβέλα είναι στο συν 6, σε άμυνα ζώνης. Για να δούμε την αντίδραση των γηπεδούχων, η οποία θα υπάρξει, είμαστε σίγουροι.
η άμυνα θα βγει. Σπαθής, θα πάρει το σκριν, περάσει την μπάλα στον Γερασιμόπουλο. Είναι στα τελειώσει μια πολύ δύσκολη φάση, μάλιστα 29, 21. Η διαφορά για πρώτη φορά στο παιχνίδι στους 8 πόντους. Θα μείνει η μπάλα στα χέρια τους. 3. Δείγμα ότι η Λοβέλα καταφέρει να τους χαλάσει το μυαλό. 2 ελεύθερες βολές. Εκμεταλλεύτηκαν τον μπούν στον Βολιά. Σπαθής θα κερδίσει το φάουλ από τα νότα. Σάρων δευτερολέπτο. 10. Βήματα. Καλάθι επιτέλους από τους Οράνι. Εδώ θα κλέψουν και την μπάλα. Σπαθείς 3-2. Δεν θα το εκμεταλλευτούν. Σιδέρης θα καθαρίσει την υπόθεση rebound. Πάει μέχρι μέσα. Ουσιαστικά θα επιδιώξει το φάουλ, αλλά ο Γερασιμόπουλος θα χαρίσει μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα στον Λιαρά Κωστά Ίσα. Άντα 1-23, μόλις 23 πόντους οι Hoopers σε 25 σχεδόν λεπτά παιχνιδιού. Αυτό τα λέει από μόνο του. Στους
έχουν βάλει πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Επαναλαμβάνω, οι Κούπερς είναι οι πολύ καλύτεροι μέσα στις δύο καλύτερες ομάδες της, του ομίλου για μένα. Έχουν πραγματικά εξαιρετική χρονιά, είναι εξαιρετική ομάδα, διαθέτει εξαιρετικούς παίκτες. Αλλά σήμερα απέναντί τους έχουν μια αξιόμαχη ομάδα, μια ομάδα που βρίσκεται σε φοβερό αγωνιστικό φεγγάρι. Μια ομάδα που μεταμορφώθηκε μεσούς της περίοδου και μας δείχνει ένα αγωνιστικό πρόσωπο που πραγματικά μας έχει αφήσει αφωνούς. Διότι οι εμφανίσεις σαν αυτές που παρακολουθούμε απόψε μας κάνουν να τις συγκαταλήγουμε στις σπουδές ομάδες του ομίλου. 34-23 μάλιστα. Στο συν 11 πάμε σε ένα time out. 4-58 για το τέλος της προτελευταίας στροφής αναμέτρησης. Λοιπόν, το time out ολοκληρώθηκε. Ο Γιωργόπουλος έπεσε πάνω σε τείχος παικτών της Λοβέλα. Ο Γιάννης. Νέο καλάθι από τον εξαιρετικό Σαβλαούρα που κάνει ό,τι θέλει. Και στις δύο πλευρές του γηπέδου 36-23 μάλιστα. Στους 13 πόντους η διαφορά. Και μάλιστα πάρα πολύ τα 4 λεπτά για έναν αγώνα μπάσκετ είναι μια ζωή. Σπαθείς, θα σπαθήσει. Γρήγορα, κόστη, πήγε! Τρέξει τον εμφυλιασμό. Κάτω ουσιαστικά εκβίασε το φάουλ να το κερδίσει. Κάτω που έκανε το συνδέλι το λίγο. Αυτό είναι δείγμα ότι δεν υπάρχει καθαρό μυαλό αν τι άλλο. Αδράνη από τους Κούπερς. Σπαθείς για τρεις. Θα στοχίσει. Θα να δάσκεψει το φάουλ. Δύο ελεύθερες βολές, θα ευστοχίσει στην πρώτη, θα ρίξει τη διαφορά στους 10. Και τώρα στους 9. 36-27. Ο Γρηγορόπουλος θα πάρει το φάουλ, το συμφέρει. Στα πέντε ομαδικά οι Κούπερς. Ο Γρηγορόπουλος είναι ήδη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα στοχίσει στην πρώτη. 37-27. Στοχίσει στη δεύτερη. Thank you.
Sì, sì. Τελειώσει τη φάση. Καλύτερο παίκτη του Κυπέδρου, τον κύριο Σαβλάουρα, 43-31. Σιβέρης, ούτε τώρα θα βρει στόχο, Παλικαρίς επιθετικό rebound, κέρδισε το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αφήσει την μπάλα με το δέξι στο καλάθι να δίνει το 40-33. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλεπτού. Τώρα θα πιέσουμε. Για αυτό λόγο κάνουν φάουλ οι Κούπερ στα 46 και 6 το τρίτο δεκάλεπτο. Ενώ έχουν συμπληρώσει 5 ομαδικά. Γιατί δίνουν με τέτοια χαρακτηριστική ευκολία τα φάουλ, δεν λέω να μην πιέσουν. Το πρώτο πρες να γίνει, άμα δεν κλέψουν όμως να πάνε σε άμυνα. Έχει μισό αιώνα παιχνίδι ακόμα, ένα ολόκληρο δεκάλεπτο. Η διαφορά είναι στους 3 το φάουλ, ήταν στους 7. Και πόσο μάλλον όταν τον κάνει σε ένα παίκτη που έχει άμεση σύνδεση με το... μαζί του, με το καλάθι από την γραμμή των ελεύθερων βολών, 42-33. Λίγο το λάθος. Γερασιμόπουλο, όλοι οι επίθεση για την Λοβέλα Νέγκρα. Το Γιάννης, ο Λαούρας, θα τελειώσει τη φάση, 44-33. Αυτό το πρέσ στο μισό κήπεδο δεν μπορώ να καταλάβω και για ποιο λόγο δεν πάνε σε άμυνες πιο
λογικές χωρίς ρίσκο, 44-33 στο σύν 11 λοιπόν. Σταθερά πάντα μπροστά η Λοβέλα. Όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. 44-33. Σουδιαθείο από τη γωνία, δεν θα βρει στόχο, επιθετικό ριμπάου. 44-35. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τελευταίο στροφή της αναμέτρησης. Αν η Λοβέλα θα πάρει την 7η νίκη, θα αναγκάσει τους Κούπερς στην τρίτη του σίτα. Οι Κούπερς θα πραγματοποιήσουν την 10η νίκη. Ριμπάτο από πιο να τα χέρια του Άγγελου. Η μπάλα πέρασε εκτός. Η Ρέφη ήταν μπροστά, το είδε. Κάπανο το Σιδέρης, Λιγορόπουλος, θα τελειώσει, όχι. Την πάω από ποιον, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Σιδέρη. Και από εκεί, τα σίγουρα χέρια του Τσεκούρα, Λιώκας για 2, δεν θα βρει στόχο. Κάνει το φάουλ. Ούχι από τον Τσεκούρα, τα ακούγε και στο... στην διακοπή. Τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο, τα ακούει και εντός αγωνιστικού χώρου. Λόγλος εποπέζει σε φάουλ. Ούτε τώρα θα βρει στόχο. Παρά λίγο το λάθος. Ο Λιώκας γλίστρησε. Γιάννης. Είναι στις 10 δευτερολέπτων τώρα. Θα πρέπει να γυρίσει Γρηγορόπουλος για 3. Αστοχό. Το 44-35 θα παραμείνει. Και κούρασε Σιδέρη. Θα πάμε σε φινάλε που θα κόβει την ανάσα. Κούρασα πετύχει τρίποντο. Θα συνεχίσει, θα συνδεθεί με το καλάθι έξω από τη γραμμή των 6.75-44-38. Ένα μικρό σερί 5-0 λοιπόν από τους Hoopers. Μπάλα χαμηλά, θα γίνει το λάθος, θα στείλει την εκεί, κατά την άποψή μου. Πίεση της ιδέας των Τσεκούρα, την επόμενη φορά θα έχει τεχνική. Εδώ τώρα ο Λιώκας χρησιμοποιήσει τα πόδια του. Είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να επιστρέψουν. Πόδια και χέρια και την ψυχή τους, θα χρειαστούν τα πάντα. Rebound. Τα μπλαούρος είναι στον πάγκο. Τσεκούρας παραλίγο να κλέψει. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Γρηγορόπουλος, παθής για 3. Airball. Όταν ο μπλαούρας είναι στον πάγκο, οι λύσεις περιορίζονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Σιδέρι σε άλλο ένα καλάθι. 44-40. Πάμε σε ένα time out.
συνέχεια στο παιχνίδι μας. 6 και 12 για το τέλος. 44-40. 44-33 είναι 7-0 σερί. Πολύ κακό σουτ. Λουκάς τι ακριβώς ήταν εκεί. Δεν την άφησε ποτέ την μπάλα στο καλάθι. Γιάννης προσπαθεί. Βάλισε και τον Τσεκούρα απέναντί του. Θετικό φάουλ, ναι, θετικό φάουλ. Έβγαλε αγκώνα. Όπως χαρακτηριστικά υπέδειξε η ρεφ. Σιβέρης θα βρει διάδρομο και θα κάνει το 44-42. Θα μειώσουν στο καλάθι πλέον. Οδεύουμε προς τα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης. Αμπλαούρας θα πάρει το φάουλ. Καλάθι και φάουλ. Μάλιστα. Με το μπήκε στο παρκέ. Λίγο σε τους Κούπερς. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που είπα. Το φάουλ του δώσε χαμηλά. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Έχουν αρχίσει και οι σκληρές μαμαχίες δίνουν και παίρνουν. Σε κούρας βρήκε τείχος, η επίδεση έληξε. Τα μέτρα για να έμπαινε, ήταν εντός χρόνου το Σιδέρι. Πασίς. Γιάννης. Ο Γιάννης θα πάρει το φάουλ. Τρίτο ματικό για τους Χούπερ. Συλλογέλα έχει μόλις 2. Ούτε τώρα θα βρει στόχο. Θα κυλήσουν την μπάλα. Σαφώς πιο ήρεμοι πλέον στο παρκέ οι Κούπερς. Επιδεικνύουν υπομονή, επιμονή. Φαίνεται από την αγωνιστική του συμπεριφορά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Και έχει επέλθει ηρεμία. 44-42. Ο Λαούρας. Θα πέσει την μπάλα στο καλάθι. Τι να πούμε για το νούμερο 24. Θα κάνει όλα και συμφέρει. 46-42. Θα του κλείσει την εσωτερική του σιτέρη τώρα. Είναι το τρίτο ματικό, δεν υπάρχουν πολλές. Η επόμενη είναι τάφη κορεύ. Οι προτοπίσεις δίνουν και παίρνουν. Θα γίνει το λάθος. Γορόπουλος. Προσπαθεί στα ίσα από τον Γεωργόπουλο, 2 και 56. Πάρει το
λάθος. Βάλε για τη Λοβέλα. Ο παίκτης της Λοβέλα το πάει φίλοι φίλοι να δεχτεί την τεχνική ποινή. 46-42, η μάχη καλά μένεται. Ακόμα ακούγεται, θα πρέπει κάτι θα του πει να σταματήσει. Μόνο κακό θα μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή στην ομάδα του. Ο Τσουβελέκης δεν καταφέρει απόλυτος τίποτα. Ο Άγγελος παρά λίγο να υποπέσει λάθος. Σιδέρης πάει μέχρι μέσα. Ποιος το φάουλ, στο Σιδέρη. Μάλιστα, τέταρτο ματικό, 4 η κάθε ομάδα, από το επόμενο θα έχουμε βολές. Ο Σιδέρης αποχωρεί με 5. Αποβλήθηκε. Αν αποβλήθηκε όντως, που για να βγει και έξω αυτό θα έχει συμβεί. Οι Κούπερ σερούνται τις υπηρεσίες ενός από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Το πιο κομβικό σημείο της αναμέτρησης. Παθείς, 6 δευτερόλεπτα. Θα πατήσει καλά. Δεν θα βρει στόχο. 1.43 για το τέλος. 46-42. Στην κόψη του Ξηραφιού πλέον το παιχνίδι. Λοβέλα Νέγκρα, η Κούπερ. Κούπερ, η Λοβέλα Νέγκρα. Εύστοχος ο Λιαράκος. 46-44. Διαφορά στο καλάθι, 1-31, πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out. Πάμε για τα πιο κρίσιμα, τελευταία, 1-16 του παιχνιδιού, 46-44. Θα γίνει το λάθος, θα κλέψουν την μπάλα οι Οράνοι και για να δούμε αν θα φέρουν το παιχνίδι σα ίσα. Ο Άγγελος για δύο, η μπάλα στο σίδερο, η επιθετικό ριμπάλα το Λιώκα. Από χέρι παίκτη Λοβέλα θα πει ο ρεφ. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 56-7. Αστοχή πορτοκαλί. Μάλιστα, το 46-44 παραμένει. Νομίζω τώρα οι παιδί θα πάνε σε αργή επίθεση. Έχουν 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάμε για άλλες δύο κατοχές. Αν πετύχουν το καλάθι, θα τους μείνει στα χέρια. 26-9. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε. 26-9, 46-44. Θέλω να δούμε αν οι Κούπερς θα σοφαρίσουν. Μπορούν ακόμα και να προσπεράσουν εφόσον ευσοχήσουν στους τριών πόντων. Αλλά ποιος θα το κάνει είναι το θέμα. Οι Κούπερς θα ισοφαρίσουν λοιπόν. 46-46, 21-3 για το τέλος.
να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Αν η Λοβέλα θα πετύχει τον καλάθι, θα πάρει τη νίκη, ή αν θα βγάλουν οι Κούπερ στην άμυνα και θα σύλλουν το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο. Λέψουν την μπάλα τώρα εδώ. Μάλιστα. 4 δευτερόλεπτα. Τελειώσει το παιχνίδι στην εκνοή. Εκπληκτικό. Φοβερό. Είχαμε πει για χιστοκικό φινάλε. Επιβεβαιωθήκαμε 100%. Οι Hoopers έπεσαν από την Ακρόπολη και βρήκαν πορτοφόλι. 46-48 θα πάρουν μια σπουδαία νίκη, τη 10η νίκη για το πρωτάθλημα της Development.